συνάφησε αυτή. Ο άνθρωπος. Γιατί δεν την βγάλατε, είναι γελία. Νόμιζα πως δεν έπρεπε. Είναι γελία. Ναι. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, από εδώ είπα στην Ομοσάρη, εγώ είμαι βασινόμος του πόλης. Το βασικό που θέλω να σας πω είναι πως σέβομαι απόλυτα και εσάς και αυτό που κάνετε και θα χαρώ να σας βοηθήσω με οποιαδήποτε τρόπο μπορώ. Σας σέβομαι απόλυτα. Χαίρομαι που το ακούω. Δεν είμαι κανένας από εκεί που είσαι. Ξέρω. Από ποιους, δεν ξέρω. Κανένας από εκείνους που δεν έχουν σεβασμό για την αστυνομία. Ποτέ δεν είχα πλεξίματα με την αστυνομία. Ποτέ δεν έχεις πλεξίματα μέχρι τώρα, εννοεί. Ε, παραλαμβάνω. Ποτέ δεν έχεις πλεξίματα με την αστυνομία μέχρι τώρα. Τώρα εννοεί. Έχω πλεξίματα με την αστυνομία τώρα. Στο διάλογο που είσαι κάλεσε τώρα. Σας βοηθάω στην ερευνά σας, έτσι να πεις. Δηλαδή είμαστε φίλοι σου. Σε φέραμε εδώ πέρα σαν να πρόκειται για κοινωνική επίσκεψη. Αλλά είμαστε φίλοι. Δεν είστε φίλοι μου. Διάβασαν τα δικαιώματά σου. Σε πήραν από το σπίτι σου. Σπόρσα μια βαμπέλη κουκούλα. Θα το κάνουμε αυτό στου γαμημένου του καλού μα φίλου. Δεν είμαστε φίλοι, όχι, αλλά παρόλα αυτά ελπίζω πω δεν είμαστε και εχθροί. Θα ανοίξω γαμημένο το κεφάλι στα δύο. Τι! Μουρμουριζό! Το πόρτο σου μουρμουριζό! Όχι, δεν μουρμουριζέ, μιλά καθαρά. Δεν νόμιζα να μουρμουριζά. Το όχι, θα απαντήσω ό,τι θέλετε. Θα απαντήσω ό,τι θέλουμε. Δεν τέθηκε ποτέ η ερώτηση, θα απαντήσω ό,τι θέλουμε. Τέτοια ερώτηση. Πώ θα μα κάνει να σε γαμίσουμε στο μεταξύ. Αυτή η ερώτηση θα προσπαθήσω να σα κάνω να μην με γαμίσετε καθόλου γιατί απλά θα απαντήσω σε όλα. Ωραία. Αυτή είναι μια αρχή, έτσι δεν είναι. Λοιπόν. Για ποιο λόγο υποπτεύεσαι ότι σε φέραμε εδώ. Κάτι να πρέπει να υποπτεύεσαι. Κοίτα, γιατί δεν αφήνουμε αυτές τις μαλακές και να αρχίσουμε να τον βασανίζουμε κατευθείαν. Τι! Ποιος είναι το νούμερο ένα σε αυτή την υπόθεση, Άριελ, εσύ ή εγώ. Ευχαριστώ. Μην του δίνει σημασία. Λοιπόν, για ποιο λόγο πιστεύεις ότι σε φέραμε εδώ. Έχω σπάσει το κεφάλι μου, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ. Έχει σπάσει το κεφάλι σου, αλλά δεν μπορεί να σκεφτεί. Όχι. Ωραία, ναι ή όχι. Ναι. Γιατί δεν έχω κάνει ποτέ μου κάτι. Δεν έχω κάνει ποτέ κάτι αντιαστυνομικό. Ποτέ κάτι αντιδραστικό. Έχει σπάσει το κεφάλι σου, αλλά δεν μπορεί να σκεφτεί ούτε ένα λόγο για τον οποίο θα μπορούσαμε να σε φέρουμε εδώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ ένα λόγο. Ή μάλλον όχι ένα λόγο, αλλά ένα πράγμα που πρέπει να έχει σχέση. Αν και δεν βλέπω πώς μπορεί να υπάρχει σχέση. Σχέση τίνος με τι. Τίνος με τι. Ή τίνος με τι. Τι. Απλά το γεγονός και μόνο ότι πήρατε και τις ιστορίες μου μαζί να πήρατε μέρα και τις έχετε εδώ μπροστά. Και τις έχω που διαβάζεις τα χαρτιά που έχω μπροστά μου. Τα διάβασα. Χαρτιά που για να ξέρεις μπορεί να έχουν μέσα κάτι εντελώς απόρριτο, κάτι πολύ πολύ μυστικό. Το μάτι μου πήρε το σπίτι όπως κοιτούσα. Α, η περιφερειακή σου όραση. Ναι. Μα για στάσου. Αν ήταν η περιφερειακή σου όραση, έπρεπε να κάθεσαι στο πλάι. Κάπως έτσι, ας πούμε, βλέπεις. Στο πλάι. Εννοούσα. Κάπως έτσι, ας πούμε. Εννοούσα την περιφερειακή μου όραση στο κάτω μέρος των ματιών μου. Κάτω μέρος των ματιών. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει λέξη γι' αυτό. Δεν υπάρχει. Γιατί να έχει σχέση η προσαγωγή σου εδώ με τις ιστορίες σου. Γράφεις ιστορίες, δεν είναι έγκλημα. Έτσι νόμιζα κι εγώ. Με κάποιους συγκεκριμένους περιορισμούς. Φυσικά. Η ασφάλεια του κράτους, η ασφάλεια του γενικού, πώς το λένε. Δεν θα τους έλεγα καν περιορισμούς. Εγώ δεν θα τους έλεγα καν περιορισμούς. Θα τους έλεγα κατευθυντήριες οδηγίες. Κατευθυντήριες οδηγίες, ναι. Με συγκεκριμένες οδηγίες, η ασφάλεια του γενικού, τέλος πάντων. Γράφεις ιστορίες. Δεν είναι έγκλημα. Έτσι νόμιζα κι εγώ. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Εννοώ, σύμφωνο. Διαβάζεις κάτι πράγματα, κάτι ιστορίες. Η κυβέρνηση είναι έτσι, η αστυνομία είναι αλλιώς. Όλα αυτά τα πολιτικά, πώς θα τα λέγατε. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να κάνει εκείνο. Έλεος. Παράτανος. Ξέρετε τι λέω εγώ. Λέω, αν έχεις ένα πολιτικό τσεκούρι να κονίσεις, αν έχεις ένα κοινωνικό οτιδήποτε, άντε γράψε μια αγαπημένη πραγματεία να ξέρω κι εγώ που πατά. Κράτα για τον εαυτό σου την αριστερή σου τάδε, κράτα για τον εαυτό σου τη δεξιά σου πείνα και πες μου μια αγαπημένη ιστορία. Τι θα λέτε. Κάποιο σπουδαίο είπε κάποτε. Το πρωταρχικό καθήκον ενός παραμύθια είναι να διηγηθεί ένα παραμύθι. Και αυτό το πιστεύω ολόψυχα. Το πρωταρχικό καθήκον ενός παραμύθια είναι να διηγηθεί ένα παραμύθι. Ή μήπως ήταν το μοναδικό καθήκον ενός παραμύθια είναι να διηγηθεί ένα παραμύθι. Ναι, μπορεί να ήταν το μοναδικό καθήκον ενός παραμύθια ή να διηγηθεί ένα παραμύθι. Δεν θυμάμαι, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό κάνω εγώ. Διηγούμε παραμύθια. Ούτε κανένα τσιγκούρι να κονίσει, ούτε κανένα κοινωνικό οτιδήποτε. Και αυτό δεν καταλαβαίνω. Αν γι' αυτό με φέρατε εδώ, ποιο θα μπορούσε να είναι ο λόγο. Εκτός αν μου ξέφυγε κάτι πολιτικό, κατά λάθος. Κατά λάθος πάντα. Που σε αυτή την περίπτωση έδειξε το μου που είναι και θα το βγάλω αμέσως. Θα το κάψω το αγαπημένο. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Πρέπει να συμπληρώσω ένα έντυπο τώρα. Είναι ένα έντυπο σε περίπτωση που σου συμβεί κάτι όσο βρίσκεσαι υποκράτηση. Βλέπεις, πρέπει να έχουμε κάποιο λάθος με το όνομά σου. Το επώνυμό σου είναι Κατούρια, σωστά. Ναι. Βλέπεις, εμείς έχουμε το μικρό σου όνομα Κατούρια. Το μικρό όνομα είναι Κατούρια. Το μικρό σου όνομα είναι Κατούρια. Ναι. Και το επώνυμό σου είναι Κατούρια. Ναι. Το όνομά σου είναι Κατούρια, Κατούρια. Οι γονείς μου ήταν παράξενοι άνθρωποι. Και το μεσαίο αρχικό. Κάπα.
Το όνομά σου είναι Κατούριαν, Κατούριαν, Κατούριαν. Σας είπα, οι γονείς μου είναι παράξενοι άνθρωποι. Που παράξενοι βλέπει ηλίθιοι, μαλακισμένοι κρετίνοι. Δεν θα διαφωνήσω. Διεύθυνση Καμενίτσα 44-43. Ναι. Και μένεις με. Τον αδερφό μου, τον Μίσαρ. Α, ο Μίσαρ. Τουλάχιστον δεν είναι κακομμένο σου. Είναι καθυστερημένο ο αδελφό σου. Δεν είναι καθυστερημένο, όχι. Απλώ δεν είναι καταλάβει μερικέ φορέ. Α, για να καταλάβει. Εντάξει. Στενότερη συγγενή. Ο Μίσα. Στενότερη συγγενή. Τυπικό είναι τα δούλια, καταλαβαίνει. Τόπο εργασία. Το σφαγείο του Καμενίτσι. Που... Μεγάλη συγγραφέα. Δεν και τόσο άσχημα. Σ' αρέσει να εργάζει εκεί. Όχι, αλλά δεν και τόσο άσχημα. Σφάζει ζώο. Δεν τα σφάζω, απλώ τα καθαρίζω. Δεν τα σφάζει, απλώ τα καθαρίζει. Ναι, μάλιστα. Απλώ τα καθαρίζω. Απλώ τα καθαρίζει. Δεν τα σφάζει. Ναι. Μάλιστα. Αυτό δεν ήταν ένα έντυπο σε περίπτωση που σου συμβεί κάτι όσο βρίσκεσαι υποκράτηση. Απλώς χάζεται. Τι είναι? Ήταν ένα χαρτί που μετά από λίγο θα το έσχιζα στα δύο. Εδώ είμαστε. Τα μιλανθρωπάκια. Ε, τι. Δεν είναι τα καλύτερα μου. Αλλά είναι αρκετά καλό. Είναι μια ιστορία, ξεκινάει. Είναι ένας πατέρας που φέρεται άσχημα στην πόλη. Τι παίρνει και τέτοια, είναι ένας από... Είναι ένας τι. Τι? Ο πατέρας. Είναι ένας κάτι, εσύ το είπες. Συμβολίζει κάτι, έτσι. Συμβολίζει έναν κακό πατέρα. Είναι ένας κακός πατέρας. Τι είναι και συμβολίζει. Είναι ένας κακός πατέρας. Ναι, δεν. Γι' αυτό είναι ένας κακός πατέρας. Ναι. Και τι άλλο της κάνει ο είναι ένας κακός πατέρας. Κοιτάξτε, νομίζω πως το μόνο που λέει η ιστορία είναι πως ο πατέρας φέρεται άσχημα στο κοριτσάκι. Μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας τώρα. Μπορούμε. Ε? Μας λες ότι μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας τώρα. Αυτό μας λέει. Όχι, ναι. Το ξέρουμε ότι μπορούμε να βγάλουμε τα δικά μας γαμημένα συμπεράσματα. Το ξέρω. Ε? Το ξέρω. Αυτό. Ε? Βλέπεις ο Άρης στεναχωριέται λιγάκι γιατί το μπορούμε να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα είναι κατά κάποιο τρόπο η δουλειά μας. Και ξέρεις ποιο είναι το πρώτο συμπέρασμα που βγάζουμε. Πόσες ιστορίες έχεις. Ήταν ένα κοριτσάκι που του φέρονταν άσχημα ή ήταν ένα αγοράκι που του φέρονταν άσχημα. Αρκετές. Και γαμώ τους αρκετές θα έλεγα. Πρώτη σήκωση που είχαμε ήταν ένα κοριτσάκι που το γάμισαν έτσι ή ένα αγοράκι που το γάμισαν αλλιώς. Μα δεν έχει κάτι αυτό, δεν προσπαθώ να πω κάτι. Εμείς τι, δεν τι. Προσπαθείτε να μου πείτε ότι προσπαθώ να πω ότι τα παιδιά συμβολίζουν κάτι. Προσπαθώ να πω. Ότι τα παιδιά συμβολίζουν το λαό ή κάτι τέτοιο. Προσπαθώ να πω. Βάζω στο μόνο και που δεν είπα. Όχι, δεν μπορούμε και να μιλήσουμε τώρα, μας λέει ο μαλάκας. Τελείωσες, Άριελ. Γυρνά στη θέση σου, σε παρακαλώ. Και σχεδόν ξέχασα να το αναφέρω. Αυτός είναι ο κακός μπάτσος και εγώ είμαι ο καλός. Ας επιστρέψουμε στη λογοτεχνία, λοιπόν. Ο πατέρας φέρεται άσχημα στο κοριτσάκι, όπως επιβεβαιώσαμε. Και αυτή η μικρή παίρνει μια μέρα κάτι μήλα και κάνει κάτι ανθρωπάκια από αυτά τα μήλα με χεράκια, ποδαράκια, ματάκια και τα δίνει στον πατέρα της. Του λέει όμως να μην τα φάει για να τα κρατήσει ελθύνη από την παιδική της ηλικία. Και αυτό το γουρούνι που έχει και πατέρα καταπίνει μια χούφτα από αυτά ολόκληρα. Και αυτά έχουν μέσα ξηραφάκια και πεθαίνει με φοβερούς πόνους. Και κάπως έτσι θα ήταν το τέλος της ιστορίας. Θα έπρεπε να είναι το τέλος της ιστορίας. Ο πατέρας παίρνει την τιμωρία που του αξίζει. Αλλά συνεχίζει. Το ίδιο βράδυ, οι μιλανθρωπάκια περπατάνε στο στήθος της μικρής. Της ανοίγουν το στόμα, της λένε... Σκάβεσαι στα μαλλιάκια μου! Τι κόλωσε στα μαλλιάκια μας. Κατεβαίνει στο λαιμό της. Πνίγεται από το ίδιο της το αίμα και πεθαίνει. Τέλος. Είναι μια ανατροπή. Θα νόμιζε ότι είναι διάθεση. Δεν είναι. Τι, το είπα ότι είναι από τα καλύτερά μου. Τριγυρίζει καθόλου στην εβραϊκή συνοικία Κατούρια. Την εβραϊκή συνοικία, όχι. Καμιά φορά περνάω την εβραϊκή συνοικία όταν πάω να πάρω τον αδερφό μου το σχολείο στην περιοχή του Λαμενέ. Δεν είναι στην εβραϊκή συνοικία, διασχίζω την εβραϊκή συνοικία. Πα και παίρνει τον αδερφό σου. Καλά, είναι μεγαλύτερο από σαν και πάει ακόμα σχολείο. Είναι ειδικό σχολείο για μάθηση και δυσκολίε. Έχει να κάνει με Εβραίου. Δεν ξέρω κανέναν Εβραίο. Δεν ξέρει κανέναν Εβραίο. Δεν έχω τίποτα εναντίον των Εβραίων, αλλά δεν ξέρω κανέναν Εβραίο. Αλλά δεν έχει τίποτα εναντίον κανένα Εβραίο. Όχι. Έπρεπε να έρθω. Έπρεπε να έρθω. Καλή απάντηση. Δειλή και δουλοπρεπή από τη μία, αλλά ελαφρώς προκλητική και σαρκαστική από την άλλη. Έπρεπε να έρθω. Δεν προσπαθούσε να είμαι προκλητικό. Προσπαθούσε να είσαι δουλοπρεπή. Όχι. Τότε προσπαθούσε να είσαι προκλητικό. Και τώρα ο Άρη θα σε ξαναφτιάξει. Κοιτάξτε, δεν καταλαβαίνω τι κάνω εδώ. Δεν ξέρω τι θέλετε να πω. Δεν έχω τίποτα εναντίον κανενό. Ούτε με εσά, ούτε με του Εβραίου, ούτε με κανέναν. Απλώ γράφω ιστορίε. Αυτό είναι όλο. Κάθομαι σπίτι και γράφω ιστορίε. Αυτή είναι η ιστορία μου. Τώρα που το θυμήθηκα, πάνω από τον αδελφό του. Ο αδελφός μου στο σχολείο!
Ο Άρεμ και εγώ έχουμε αυτό το αστείο, λέμε τώρα που το θυμήθηκα. Όταν τίποτα δεν μας έχει θυμίσει αυτό που πρόκειται να κάνουμε. Είναι πραγματικά αστείο. Ο αδερφός μου είναι στο σχολείο. Ο αδερφός σου είναι στο ακριβώς διπλανό δωμάτιο. Μα θα έχει φοβηθεί. Και εσύ φαίνεσαι φοβισμένος. Είμαι φοβισμένος. Φοβάσαι. Φοβάμαι που ο αδερφός μου είναι ολομόνοχος σε ένα ξένο μέρος. Και φοβάμαι ότι ο φίλος θα πάει να το μαυρίσει στο ξύλο. Και φοβάμαι ότι θα μαυρίσει και εμένα μετά στο ξύλο. Παρότι δεν με νοιάζει. Δηλαδή, θα προτιμούσα να μην το κάνει. Αλλά αν υπάρχει κάτι μέσα σε αυτές τις ιστορίες που δεν σας αρέσει, εντάξει, τσακίστε με. Αλλά ο αδερφός μου δεν τα καταλαβαίνει όλα αυτά. Τρομάζει εύκολα. Και δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις ιστορίες. Μόνο ότι τις έχω διαβάσει. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι εντελώς ανθρώπινο που εδώ. Και πιστεύω ότι πρέπει να πάω να τον αφήσω ελεύθερο τώρα μέσα. Τώρα μέσα από εδώ. Φαντάζομαι τώρα είσαι όλο αδρεναλίνη, όλο. Ω, μόλις έβαλα τις φωνές ένα στη φύλακα και. Ω, μάλλον δεν έπρεπε, αλλά έγινα έξαλλος, Γαμότο. Λοιπόν, ηρέμησε, Γαμότο. Τι νομίζεις ότι είμαστε ζώα? Όχι. Λοιπόν, δεν είμαστε ζώα. Ασχολούμαστε με ζώα καμιά φορά, αλλά δεν είμαστε ζώα. Ο αδελφός σου είναι μια χαρά. Σου δίνω το λόγο. Το σταυροδρόμι με τα τρία κλουβιά. Αυτό φαίνεται να μην έχει το θέμα σου. Ποιο θέμα? Ξέρεις το θέμα σου, ένα παιδάκι που έχουν γαμίσει εντελώς τη ζωή του. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Μερικά όχι κανένα. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Παρόλο που έμεσα, έχει το θέμα σου. Δεν έχω θέματα. Έχω γράψει πόσες. 400 ιστορίες και μπορεί 10-20 από αυτές να έχουν μέσα παιδιά. Έχουν μέσα δολοφονημένα παιδιά. Παιδιά, λοιπόν, το νόημα είναι οι ιστορίες με δολοφονημένα παιδιά. Δηλαδή, τι νομίζετε, ότι προσπαθώ να πω βγείτε και δολοφονήστε παιδιά? Όχι, δεν νομίζω ότι προσπαθείς να πεις βγείτε και δολοφονήστε παιδιά. Προσπαθείς να πεις βγείτε και δολοφονήστε παιδιά. Όχι, σε καμία περίπτωση με δουλεύετε. Δεν προσπαθώ να πω πολύ τίποτα, αυτό είναι το ζήτημα. Ναι, ξέρω το πρωταρχικό καθήκον ενός πατέρα μητά. Ναι! Αυτό το σταυροδρόμι με τα τρία κλουβιά. Αν έχουν μέσα παιδιά, είναι συμπτωματικό. Αν έχουν μέσα πολιτική, είναι συμπτωματικό. Είναι τυχαίο. Μόνο ένα πράγμα. Είμαι διακόπτης την ώρα που μιλάω. Όχι, συγγνώμη. Αν σε ρωτήσω κάτι ευθέως ή αν το κάνω με τα μάτια, σαν έλα, πες κάτι τότε, έλα, πες κάτι. Αλλά αν είμαι στη μέση κάτι. Ξέρω, συγγνώμη. Και το ξανακάνεις, γαμότο. Σε ρώτησα κάτι ευθέως ή το έκανα με τα μάτια, σαν έλα, πες κάτι. Όχι. Όχι, έτσι. Έτσι. Βλέπεις. Τώρα σε ρώτησα κάτι ευθέως και το έκανε και με τα μάτια. Σαν έλα, πες κάτι. Συγγνώμη, είμαι λίγο ταραγμένος. Έχεις κάθε δικαίωμα να είσαι ταραγμένος. Το ξέρω. Δεν κατάλαβες. Έχεις κάθε δικαίωμα να είσαι ταραγμένος. Γιατί? Αυτό το σταυροδρόμι με τα τρία κλουβιά, τι προσπαθείς να μας πεις με αυτή την ιστορία? Δεν προσπαθώ να πω απολύτως τίποτα. Είναι ένας γρίφος χωρίς λύση. Ναι, και ποια είναι η λύση? Δεν υπάρχει. Είναι ένας γρίφος χωρίς λύση. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Αλλά εγώ πάλι είμαι έξυπνος. Ναι, δηλαδή συμφωνώ. Η ιδέα είναι να αναρωτηθεί κανείς ποια είναι η λύση. Μόνο που η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Υπάρχει από αυτά τα δύο που λέει. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Υπάρχει. Ένας άντρας ξυπνάει αλυσοδεμένος σε ένα κλουβί για να πεθάνει εκεί από ασυτεία. Ξέρει ότι είναι ένοχος για το έγκλημα που τον έφερε εκεί, αλλά δεν θυμάται ποιο είναι το έγκλημα. Απέναντί του στο σταυροδρόμι υπάρχουν άλλα δύο κλουβιά. Υπάρχει μια ταμπέλα έξω από το ένα κλουβί που γράφει βιαστής. Υπάρχει μια ταμπέλα έξω από το άλλο κλουβί που γράφει δολοφόνος. Υπάρχει ένας σκονισμένος σκελετός στο κλουβί του βιαστή. Υπάρχει ένας ετοιμοθάνατος γέρος στο κλουβί του δολοφόνου. Ο δικός μας δεν μπορεί να διαβάσει την ταμπέλα του για να θυμηθεί τι έχει κάνει και έτσι ζητάει από τον γέρο δολοφόνου να του τη διαβάσει. Ο γέρος διαβάζει το έγκλημά του, το φτύνει στο πρόσωπο και δεν το απαντάει. Περνάνε κάτι καλόγριες. Κάνουν προσευχές για τον νεκρό βιαστή. Δίνουν τροφή και νερό στον γέρο δολοφόνο. Φτάνουν στο δικό μας. Διαβάζουν το έγκλημά του. Μόνο που δεν λιποθυμούν και φεύγουν κλαίγοντας. Περνάει ένας ληστής με το άλογό του. Δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στο βιαστή. Πάει στον δολοφόνο. Σπάει την κλειδαριά του και τον ελευθερώνει. Έρχεται στο δικό μας. Διαβάζει το έγκλημά του. Του χαμογελάει ελαφρά. Και ο δικός μας του χαμογελάει ελαφρά. Ο ληστής σηκώνει το όπλο του και τον πυροβολεί στην καρδιά. Ο δικός μας ουρλιάζει πεθαίνοντας, «Πες μου μόνο τι έχω κάνει». Και ο ληστής φεύγει με το άλογό του χωρίς να του πει τι έχει κάνει. Τα τελευταία λόγια που λέει ο δικός μας είναι «Θα καώ στην κόλαση». Και το τελευταίο πράγμα που ακούει είναι το χαμηλό γέλιο του ληστή. Αυτή είναι μια ωραία ιστορία. Έχει το κάτω της.
Τίνο, κάτι δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι γενικά με αυτό το κάτι. Αλλά δεν έχει τίποτα κακό αυτή η ιστορία, έχει. Όχι, δεν έχει τίποτα κακό αυτή η ιστορία. Δεν έχει τίποτα που να σου λέει ότι αυτό που την έγραψε είναι ένα άρρωστο άθλιο γαμημένο μουνί. Όχι. Για μένα αυτή η ιστορία είναι περισσότερο μία υπόδειξη. Μία υπόδειξη? Ναι, είναι μία υπόδειξη. Α. Είναι μία υπόδειξη. Μου λέει στην επιφάνεια λέω κάτι, αλλά κάτω από την επιφάνεια λέω κάτι άλλο. Oh. Είναι μία υπόδειξη. Ναι, είναι μία υπόδειξη. Είναι μία υπόδειξη. Είναι η καλύτερη σου ιστορία, είπες. Όχι, είναι μία που θέλετε. Σωστά, έχεις τόσες πολλές άλλωστε. Ναι. Η καλύτερη μου ιστορία είναι η πόλη στο ποτάμι. Η ιστορία της πόλης στο ποτάμι. Η ιστορία της πόλης στο ποτάμι. Περίμενε. Κάτι μου λέει αυτή είναι η καλύτερη μου ιστορία. Τι σημαίνει, είναι και αυτό μια υπόδειξη. Είναι η μόνη που έχει δημοσιευτεί. Το ξέρουμε ότι είναι η μόνη που έχει δημοσιευτεί. Μέχρι τώρα. Στην ελευθερία έχει δημοσιευτεί. Ναι. Η ελευθερία. Δεν τη διαβάζω. Δεν τη διαβάζεις. Όχι, στέλνω τις ιστορίες μου γενικά, ξέρετε. Με την ελπίδα να γίνει. Δεν διαβάζεις την ελευθερία. Όχι. Δεν είναι παράνομο να διαβάζεις την ελευθερία. Το ξέρω. Ούτε το να δημοσιεύεις ιστορίες εκεί. Το ξέρω. Σου έκαναν θέμα από την ελευθερία. Σου έλεγαν γράψε κάτι για ένα λογάκι, για ένα παιδάκι που δεν μου γαμίσει εντελώς τη ζωή. Αυτό έκανε. Έδιναν ένα αριθμό λέξεων, το μάξιμο. Το θέμα το διάλεξες εσύ. Το θέμα το διάλεξε εγώ. Διάβασε. Ολόκληρη. Ολόκληρη. Όρθιος. Αισθάνομαι σαν να είμαι στο σχολείο κατά κάποιο τρόπο. Μόνο που στο σχολείο δεν σε εκτέλεσαν στο τέλος. Εκτός αν πήγαινε σε κανένα πολύ σκληρό σχολείο. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια μικρή πόλη με λιθόστρωτους δρόμους, στην όχθη ενός γρήγορου ποταμού, ζούσε ένα αγοράκι που δεν τα πήγαινε καλά με τα υπόλοιπα παιδιά της πόλης. Το πείραζαν και το φοβέριζαν γιατί ήταν φτωχό και οι γονείς του ήταν μεθύστακες. Και τώρα έρχονταν κουρέλια και τριγυρνούσε ξυπόλυτο. Το αγοράκι όμως είχε χαρούμενη, την ηρωπόλα διάθεση. Και δεν νοιάζονταν για τις προσβολές και το ξύλο και την ατέλειωτη μοναξιά. Ήξερε πως είχε καλή καρδιά και γεμάτη αγάπη. Και πως κάποια μέρα, κάποιος κάπου, θα έβλεπε αυτή την αγάπη μέσα του και θα τον ταπέδει την καλοσύνη. Λοιπόν, μία νύχτα όπως είχε καθίσει στη βάση της ξύλινης γέφυρας που διέσχιζε το ποτάμι και οδηγούσε έξω από την πόλη. Να περιποιηθεί τις πιο καινούργιες μελανιές του, άκουσε να πλησιάζει ένα άλογο με κάρο στο σκοτεινό, λιθόστρωτο δρόμο. Και όταν έφτασε κοντά, είδε ότι ο οδηγός του ήταν ντυμένο με τον πιο σκοτεινό μανδύα. Η μαύρη του κουκούλα έλουζε με σκιά το τραχή πρόσωπό του, και μία ανατριχίλα φόβου διαπέρασε το σώμα του αγοριού. Φοβάζοντας κατά μέρος το φόβο του, το αγόρι έβγαλε το μικρό σάντουιτς που είχε για να φάει εκείνο το βράδυ, και ακριβώς τη στιγμή που το κάρο ετοιμαζόταν να ανέβει στη γέφυρα, το πρόσφερε στον οδηγό με την κουκούλα. Να διένυχθε λίγο. Το κάρο σταμάτησε. Ο οδηγός έγνεψε με το κεφάλι. Κατέβηκε και κάθισε δίπλα στο αγοράκι για λίγο, τρώγοντας το μισό σάντουιτς και κουβεντιάζοντας για το ένα και το άλλο. Ο οδηγός ρώτησε το αγόρι γιατί ήταν ξυπόλυτο και ντυμένο με κουρέλια. Και ολομόναχο, και καθώς το αγόρι οδηγόταν στον οδηγό τη φτωχή, σκληρή ζωή του, πήρε το μάτι του το πίσω μέρος του κάρου. Ήταν γεμάτο με στίβες από μικρά, άδεια κλουβιά ζώων. Όλα βρώμικα και με φλιχτή μυρωδιά. Και τη στιγμή που το αγόρι ετοιμαζόταν να ρωτήσει τι είδου ζώα είχαν μέσα, ο οδηγός σηκώθηκε και είπε ότι έπρεπε να συνεχίσει τον δρόμο. Πριν φύγω όμως, ψιθύρισε ο οδηγός, επειδή ήσουν τόσο καλό σε ένα γέρο, κουρασμένο ταξιδιώτη, προσφέροντάς του το μισό από το ήδη φτωχικό σου δείπνο, θα ήθελα να σου δώσω κάτι που την αξία του μπορεί να μην την αντιληφθεί τώρα, αλλά κάποια μέρα. Όταν θα είσαι λίγο μεγαλύτερος, ίσως. Νομίζω πως θα το εκτιμήσεις πραγματικά και θα με ευχαριστείς γι' αυτό. Τώρα, κλείσε τα μάτια σου. Και έτσι το αγοράκι έκανε ό,τι του είπε. Και έκλεισε τα μάτια του. Και από μία εσωτερική, κρυφή τσέπη του μανδύα του, ο οδηγός τράβηξε ένα μεγάλο, κοφτερό και στραφτερό μπαλτά. Τον σήκωσε ψηλά στον αέρα και σαν τρεπάνι τον κατέβασε πάνω στο δεξί πόδι του αγοριού, κόβοντας και τα πέντε λασπωμένα δαχτυλάκια του. Και καθώς το αγοράκι είχε απομείνει εκεί, βουβό από την ταραχή, κοιτώντας με πλανές βλέμμα μακριά, όχι σε κάτι συγκεκριμένο, ο οδηγός μάζει το καματωμένο δάχτυλά του, έπεταξε μακριά στο κοπάδι των αρουραίων που είχαν αρχίσει να μαζεύονται στα χαντάκια. Επέστρεψε στο κάρο του και πέρασε αργά τη γέφυρα, αφήνοντας το αγόρι, τους αρουραίους, το ποτάμι και τη σκοτεινή πόλη του Χάμελι. Πίσω.
Του Χάμελινγκ, κατάλαβες. Του Χάμελινγκ. Κατάλαβες. Το αγοράκι είναι μικρός ανάπηρος που δεν μπορεί να ακολουθήσει ενώ ο τύπος με το μαγειμένα βλέπει στρέφει για να πάρει τα παιδιά. Έτσι έγινε ανάπηρο. Το ξέρω. Είναι μια ανατροπή. Το ξέρω ότι είναι μια ανατροπή. Τα παιδιά ήταν ο στόχος από την αρχή. Τα παιδιά ήταν ο στόχος τι. Τα παιδιά ήταν ο στόχος του τύπου με το μαγειμένα βλέπει. Λοιπόν, για να το πάρουμε από την αρχή. Η ιδέα μου ήταν πως εκείνος έφερε τους αρουραίους. Έφερε τους αρουραίους. Ήξερε πως οι άνθρωποι της πόλης δεν τα πλήρωναν. Τα παιδιά ήταν ο στόχος από την αρχή. Τώρα που το θυμήθηκα. Τι. Α, ναι, τώρα που το θυμήθηκες, αν δεν σου εκτιμήσει τίποτα. Τι έχει μέσα στο κουτί. Αυτό είναι ο αδερφός μου. Ναι, έτσι νομίζω κι εγώ. Τι του κάνει. Κάτι τρομερό έπαθε. Μου είπες ότι δεν τον άγγιζες. Τον άγγιξα. Μου είπες ότι δεν είναι μια χαρά, δεν είναι στο λόγο σου. Κατούρια. Είμαι ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας σε μια γαμημένη ολοκληρωτική δικτατορία. Πώς σου ήρθε να πιστέψεις το λόγο μου. Τι έκανες τον αδερφό μου. Τι έκανες τον αδερφό μου. Τι έκανες στον αδερφό μου, είπα! Βλέπεις άρα τώρα ο Κατούρια κάνει τις ερωτήσεις. Πριν ήταν τι έχει μέσα το κουτί, όσο εσύ βασάνισες αυτό το σπαστικό και τώρα είναι τι έκανες στον αδερφό μου. Στο διάλογο έχει μέσα το κουτί. Τι έκανες στον αδερφό μου. Βλέπεις ο Άρη είχε προβληματική παιδική ηλικία και έχει την τάση να το εξωτερικεύει σε όλα τα καθυστερημένα που συλλαμβάνουν. Είναι πραγματικά κακό να το σκεφτείς. Τι του έκανες. Είσαι τόσο ενοχλητικός και φωνάς όλη την ώρα. Κανονικά θα πρέπει να σου έχω σπάσει τα μούτρα. Επειδή μόλις τώρα το πέρασε στο βλαμμένο τον αδερφό σου και το χέρι μου πονάει στα αλήθεια, θα τη γλιτώσει προς το παρόν με μια πολύ αυστηρή προειδοποίηση. Θέλω να τον δω, τώρα αμέσως. Του έκανε τη μούρη κρέα, έτσι δεν είναι άλλη. Όμως, στάσου μια στιγμή. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί αστυνομική βία. Όχι. Ναι, ας την πόνε στο χέρι με το μαλλιξμένο. Κοίτα το καημένο το χέρι σου. Το ξέρω, πονάει στα αλήθεια. Και σου έχω πει άλλη. Χρησιμοποίησε ένα γκλομπ, χρησιμοποίησε ένα. Πώς το λένε. Με γυμνά χέρια και σε ένα σπαστικό. Δεν θα καταλάβετε το. Είναι παιδί! Κάνω ένα διαλυματάκι τώρα να μου φαίνεται την επόμενη φορά που θα μπω εκεί μέσα. Θα του κόσω κάτι μητέρω και θα το στρίψω κιόλα. Ωχ, Άρη, αυτό θα θεωρηθεί σίγουρα αστυνομική βία. Θέλω να τον αδερφό μου τώρα μέσα. Τι έγινε το τρίτο παιδί. Τι. Ποιο τρίτο παιδί. Άρα είστε εσύ και ο αδερφό σου, ναι. Είστε πολύ δεμένοι εσύ και ο αδερφό σου. Είναι ο μόνο που έχω. Εσύ και ο σπαστικό σου αδερφό. Δεν είναι σπαστικό. Ο συγγραφέα και ο σπαστικό αδερφό του. Τίτλο για ιστορία κατά τη διάρκεια. Είναι παιδί. Όχι. Δεν είναι παιδί. Ξέρεις ποιος ήταν παιδί. Η Αντρέα Γιωβάνοβιτς ήταν παιδί. Ξέρεις ποια ήταν. Από τις εφημερίδες μόνο. Τι ξέρεις για αυτήν. Από τις εφημερίδες μόνο. Ήταν το κορίτσι που...